Γεια σας! Λίγες ώρες μας χωρίζουν, λοιπόν... Γεια σας! Λίγες ώρες μας χωρίζουν από το πρώτο τζάμπολ της εφετινής σεζόν στην Ευρωλίγκα και όπως συνηθίζουμε μαζευτήκαμε για να κάνουμε την καθιερωμένη μπασκετοκουβέντα γύρω από την προσπάθεια του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού αλλά και των υπολείπων 16 ομάδων στην κορυφαία διασυνολική διοργάνωση της Ευρώπης. Λοιπόν, καταρχήν να ευχηθούμε ότι η εφετινή σεζόν θα ολοκληρωθεί και δεν θα τελειώσει με παύλα, όπως έγινε πέρσι λόγω της πανδημίας. Το πρώτο και βασικότερο για αυτό για το οποίο ανησυχούν και οι ίδιες οι ομάδες, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, Νίκος Παπαδογιάννης ο προσβύτερος, Κωνσταντίνος Μελάγες, Γιώργος Κούβαρης, Αντώνης Καλκαβούρας και μπαίνουμε στο ψητό της σημερινής μπασκετοκουβέντας που θα γίνει μέσα από τη διαδικασία των ερωτήσεων και των απαντήσεων. Πάμε. Εγώ λέω Ζενίτα, Γιάννης Πετρούπολης. Ευχαριστώ, Κωνσταντίνε. Εξαιρετικός προπονητής. Ακόμα καλύτερος βοηθός προπονητής. Ακόμα καλύτερος βοηθός προπονητής. Έχει φτιάξει μία ομάδα, ο Τσάβι Πασκουάλ, με δικούς του, με παίκτες που του αρέσουνε. Δεν του αρέσει που να το λέμε, εντάξει, θα ζούμε ο βοηθός προπονητής. Με παίκτες που του αρέσουν. Χωρίς, ενώ έχει βγει μία φήμη ότι έχει τρελά λεφτά, δεν έχει καθόλου πολλά λεφτά η Ζενίτα Αγίας Πετρούπολης και νομίζω ότι θα είναι η ευχάριστη έκπληξη του τουρνουά, η οποία όμως ευχάριστη έκπληξη σημαίνει ότι θα παλέψει για την είσοδό της στα play-off. Εσύ Γιώργο. Κοίτα, θα συμφωνήσω σε μεγάλο βαθμό αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος για τη Ζενίτ, γιατί ξέρω και λόγω του τρίποντα στον Παναθηναϊκό με ποιο τρόπο δουλεύει γενικά ο Πασκουάλ. Αλλά και ο coach Νεμάτη Φανιωτόπουλο, που δεν είμαι το όνομά του Κωνσταντίνο. Και GM Μάνο Παπαδόπουλο. Φυσικά, ελληνική παροικία εκεί πέρα. Αλλά όμω θέλω να κάνω ακόμα μεγαλύτερη έκπληξη. Η Ζενίτ είναι όντω ομάδα που θα διεκδικήσει στην οκτάδα, αλλά θα βάλω στο κάδρο, αν όχι η οκτάδα, εκεί να το παλέψει, να κάνει ωραία παιχνίδια, να δούμε ωραίο θέαμα κτλ. Θα βάλω την Πιλερμπάν. Την είδαμε στο Μάστινο Ολυμπιακό. Πολύ αυθεντική ομάδα. Πιστεύω ότι δεν είναι πολλές ομάδες στην Ευρωλίγκα που θα μπορέσουν να την ματσάρουν τόσο εύκολα στην δύναμη και στην αθλητικότητα. Οπότε περιμένω να δω την αγωνία πώς θα τα πάει η Βιλερμπάν, που στον πάγκο κάθεται και ο αδερφός του Τόνι Πάρκερ, έτσι. Ο σοφός Γέλλον αποφάσισε. Το σκέφτηκε λίγο έτσι, σοφά και ψαγμένα. Θέλω να ελπίζω ότι η ομάδα έκπληξη θα είναι το Μιλάνο. Δεν μιλάμε τώρα για πρόκριση στα play-off, μιλάμε για πρωταθλητισμό. Γιατί μέχρι τώρα μόνο απογοητεύει το. Για να φτάσει εδώ κάποιο να κάνει πρωταθλητισμό, πρέπει να μπει επιτέλους σε ένα Final Four. Αυτό λοιπόν λέω. Ότι μέχρι τώρα μόνο απογοητεύει η Αρμάνη. Ποντάρω. Από το 1988. 14 είπα, όχι, στο Μιλάνο έγινε το 14. Αφού απέτυχε και στο δικό τη Final Four, αφού δεν μπορούσε να περάσει καν με πλεονέκτημα έδρα στο πλοίο, στο δικό τη Final Four στο Μιλάνο, νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε για μια ιστορία διαρκούς αποτυχίας. Θέλω να πιστεύω ότι είναι η χρονιά που θα κάνει το βήμα παραπάνω. Και επειδή ο κανόνας για αυτή την ομάδα είναι η αποτυχία, η επιτυχία θα είναι έκπληξη. Μάλιστα. Από εδώ, το έφερα από εκεί, το έφερα κάτι. Εγώ έχω στο νούμερο 2 και στο νούμερο 3 τις ομάδες που είπε ο Κωνσταντίνος και ο Γιώργος, δηλαδή τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και τη Βιλερμπάν, που είναι δύο ομάδες που και εμένα μου αρέσουν πολύ, αλλά στο νούμερο 1, το δικό μου, βάζω τη Βαλένθια, για την οποία και έχω δει και έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια και φυσικά με δεδομένο ότι η Βαλένθια δεν είναι ομάδα που έχει φτάσει ποτέ στα play-offs, η επιτυχία της ήταν να μπει στην πρώτη οκτάδα, έτσι δεν είναι. Για κάποιο λόγο από τη Φενέρ. Ναι, μεν ο προπονητής που έχει πάει είναι και καλός και έχει δείξει το έργο του παντού που και αν έχει πάει, ειδικά στην Εθνική Σλοβενίας, αλλά από εκεί και πέρα δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορείς να τα αποκριθεί στην μετά ο Μπράντοβιτς εποχή. Είναι μια καινούργια ομάδα, πολύ καινούργιοι παίκτες.
τραυματίστηκε ο Βέσελ, τώρα δεν ξέρω αν θα λείψει πολύ, όχι. Κίνδυνο είναι όταν είναι υγιής ο Βέσελ. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Και πιστεύω ότι δεν θα είναι η ομάδα που περιμένουμε. Αν πείτε ότι και πέρσι ήταν. Έτσι, πέρασε και μετά άρχισε και έπαιρνε το πάνω της. Αλλά πιστεύω ότι θα το παλέψει για την οκτάδα. Δεν την έχω δηλαδή συνδεδομένες σε οκτώ ομάδες από ό,τι φαίνεται μέσα σίγουρα. Αυτό. Εσύ. Κανέ. Θέλω να πιστεύω, επειδή έχουμε όλοι μας εξαιρετική άποψη για τον Κότσο Κόσκοφ, ότι τις περισσότερους παίκτες του ρόστερ τους επέλεξε ο Γκεραρντίνη και όχι ο Κόσκοφ. Ναι. Άλλωστε ήρθε και στο τέλος. Δεν είχε ξεκαθαρίσει καλά-καλά η σεζόν στο NBA. Ναι, πιστεύω ότι η Φενέρ θα μας απογοητεύσει. Έφυγε ο Μπράντοβιτς και άρχισαν οι Βυζαντινισμοί. Είναι και στο Βυζάντιο εκεί στη γειτονιά του. Εγώ, το αισθητικό μου λέει ότι η αρνητική έκπληξη θα είναι η Μπάγερ. Αλλά πιστεύω. Με ποια έννοια όμως. Απ' την άλλη, τι περιμένει κανείς. Αυτό. Έχουμε ένα οργανισμό ο οποίος είναι πλούσιος, υποτίθεται φιλόδοξος. Υποτίθεται ότι για κάποιο λόγο υπάρχει στην Ευρωλίγκα για να βάλει μια σπίθα. Δεν τη βλέπω πουθενά. Παρ' όλα αυτά, δεν θα διαλέξω τον Μπάγερν, θα διαλέξω τον Ερυθρό Αστέρα, γιατί νομίζω ότι ήρθε ο καιρός να φανεί, να σκάσει αυτή η φούσκα του Ερυθρού Αστέρα. Διότι απλούστατα σε πολύ μεγάλο βαθμό τα προηγούμενα χρόνια τους βαθμούς, τους έξτρα, του έδινε η έδρα. Και απούσεις της γεμάτης Μπεογκράτσκα, νομίζω θα φανεί φέτος ότι ο Ερυθρός Αστέρας είναι με το παρόν υλικό και στην παρούσα συγκυρία ομάδα EuroCup. Εγώ γενικώς ψάχνοντας τις ομάδες και με τις καινούργιες συνθήκες της εφετινής σεζόν, με τα άδεια γήπεδα, με τα προβλήματα στις μετακινήσεις, η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύομαι να βρω κάποια ομάδα η οποία μου φαίνεται de facto ότι θα είναι η απογοήτευση της σεζόν. Θεωρώ ότι ίσως με βάση το ρόστερ της, τις κινήσεις που έχει κάνει, ότι δεν θα παρουσιάσει κάτι καινούριο και με δεδομένο και το μεγάλο budget της ίσως να μην καταφέρει να κάνει κάτι σπουδαίο, την πρώτη αντίπαλο του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα, τη Χίμκι. Η δεύτερη μου επιλογή θα είναι η Χίμκι εμένα. Α, ξεκινήσει ο Κωνσταντίνος. Ο Παναθηναϊκός θα κάνει ό,τι έκανε πέρυσι ο Ολυμπιακός. Και εγώ την ίδια άποψη. Θα τερματίσεις, δεν θα μπει στα play-off. Πιστεύω ότι δεν θα μπορεί να διεκδικήσει και ζώα στα play-off στα τελευταία 2-3 παιχνίδια. Θα είναι δηλαδή κάπως, θα είναι μόνο μαθηματικές οι ελπίδες του. Θα είναι μόνο μαθηματικές οι ελπίδες του και θα περιμένει και συνδυασμό αποτελεσμάτων. Νομίζω ότι δεν θα πάει καλό Παναθηναϊκός. Γιώργο. Κοίτα, το λογικό αυτό είναι, έτσι, βάσει των οικονομικών δεδομένων που έχουν προκύψει. Συγγνώμη, εκτός αν αλλάξει γρήγορα τον Πιέρ Τζάκσον. Οκ, δεκτό. Γενικά θέλει λίγο ανάλυση. Θέλει ως και πολλή ανάλυση. Δεν είμαστε για να μπορεί να... Ας γίνουμε λίγο πιο περιφραστικοί. Ναι, κοίτα, όντως αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος θεωρώ και ό,τι πιστεύω 100%. Απόλυτο δίκιο. Γιατί εγώ δεν είμαι φαν ιδιαίτερα των κοντών playmaker που έχουν ως πρώτη έννοια το να σκοράρουν για πάνω την παράσταση. Που δεν είναι playmaker. Ακριβώς. Βέβαια, άμα πάμε και ρωτήσουμε τον Βόβορα, σίγουρα δεν θα το πει ο άνθρωπος γιατί είναι τέτοιος άνθρωπος. Αλλά θα χτυπάει το κεφάλι στον τοίχο που δεν πήρε τελικά το Λαπροβίτολα, έτσι. Γιατί ήξερε. Δεν μπορούσε να το πάρει. Ήξερε ότι ο παίκτης είχε συμφωνήσει στον Παναθηναϊκό κανονικά, αλλά όμως δεν το άφησε. Όχι, φυσικά και δεν φταίει ο Παναθηναϊκός. Ένα τέτοιο παίκτη για να το πω. Απλά ήθελε το. Όχι τώρα προφήτωνα, δεν είναι scoring κι αυτός, και αυτό scoring είναι έτσι. Απλά ξέρει και να πασάρει ο άνθρωπος. Καμία σχέση με τον Πιέρ Τζάκσον. Τώρα, αν ο Πιέρ Τζάκσον κάνει την έκπληξη, θα πούμε, δεν το πολύ νομίζω κι εγώ, α πούμε αλήθεια. Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός πολύ δύσκολα και εγώ θεωρώ θα διεκδικήσει στην οκτάδα. Πάρα πολύ δύσκολα. Ήδη ξεκινάει με ένα πρόγραμμα το οποίο είναι φωτιά, πάρα πολύ δύσκολο και ξέρετε αν μέχρι την έκτη αγωνιστική έχει κάνει μία νίκη έως καμία που λέει ο λόγος, θα αρχίσουν και οι καμπάνες σιγά σιγά να χτυπάνε. Δεν ξέρω αν θα χτυπήσουν για τον προπονητή, το βλέπω δύσκολο αυτό το πράγμα, αλλά γενικά θα υπάρξει αυτή η μουρμούρα της τάξης. Γιατί ο κόσμος του Παναθηναϊκού είναι πολύ απαιτητικός με βάση όλη αυτή την κληρονομιά, την παράδοση. Το καλό για τον Παναθηναϊκό σε αυτή τη φάση είναι ότι. Καλό, κακό δηλαδή, αλλά καλό άμα συμβεί, άμα στραβώσει το πράγμα στην αρχή, δεν θα έχει τον κόσμο στο γήπεδο. Γιατί καταλαβαίνει, όταν είσαι στο γήπεδο, την καταλαβαίνει τη μουρμούρα του κόσμου. Και α μην γιουχάρουν, δεν καταλαβαίνει ότι άμα είσαι το αρνητικό, τα αρνητικά vibes θα τα λαμβάνει. Και αυτό δεν θα κάνει καλό. Ο Παναθηναϊκός για να μπορέσει να έχει ελπίδες να διεκδικήσει την οκτάβα, θεωρώ ότι πρέπει να βγουν μπροστά οι Έλληνες.
επιτέλους. Δηλαδή, και δεν αφήνω σου τον Παπαπέτρου. Ο Απέτρου πιστεύω θα κάνει πολύ καλή σεζόν. Θα είναι ενδεχομένως ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού. Μιλάω για τον Παπαγιάννη και τον Μίτογλου. Οι οποίοι κάθε χρόνο λέμε να βγουν μπροστά, να βγουν μπροστά, να βγουν μπροστά. Δεν έχουν βγει ακόμα. Και αν δεν βγουν και φέτος, ο Παναθηναϊκός πιστεύω θα αντιμετωπίσει ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Δεδομένου ότι δεν έχει και την ποιότητα που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Κοίτα, ο στόχος του Παναθηναϊκού είναι να πάει Φεβρουάριος-Μάρτιος, να είναι εκεί δέκατος, κάπου εκεί πέρα και ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε στην τελική ευθεία. Η εμπειρία τι λέει? Δεν θέλω να είμαι πολύ απεσιόδοξος για τις ομάδες μας γενικά. Γενικά το λέω τώρα αυτό. Γιατί όσες φορές το έχω κάνει, η πραγματικότητα με έχει διαψεύσει. Ξέρετε πόσες φορές έχω πει, αμάν, πάλι την υποτίμησα την τάδε ομάδα μας. Όποια και είναι αυτή, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, η Εθνική. Τώρα θα λέγαμε κανονικά για την Μπασκόνια, που περιμένουμε ακόμα να ξεδουσκώσει. Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει το εξής σύνδρομο. Όλοι οι παίκτες του ψάχνουν το καλάθι. Όλος ο Παναθηναϊκός ψάχνει το καλάθι. Ο οποίος δεν είναι εδώ. Ο οποίος είναι σε αντίπαλο πλέον. Το ψάχνει σε όλα τα επίπεδα. Στην ηγετική παρουσία μέσα στα αποδυτήρια. Στην πρώτη γραμμή άμυνας που πλέον δεν υπάρχει ή δεν είναι το ίδιο ισχυρή. Στο σκοράρισμα, στην οργάνωση του παιχνιδιού, στην κυκλοφορία της μπάλας. Στο να υπάρχει ένας γκάρτ που βοηθάει στα rebound, διότι η γραμμή των ψηλών είναι ακόμα ισχνή. Δεν έχει ούτε προσωπικότητα, ούτε δυναμισμό. Το καλοκαίρι σας θυμίζω λέγαμε ότι έχει κάνει καλές κινήσεις ο Παναθηναϊκός. Για τους ίδιους παίκτες, τους οποίους έχει ακόμα, δεν έχει αλλάξει κάτι στο ψυχοδυναμικό του. Ίδιοι παίκτες, ίδιος προπονητής. Συμφωνώ με τους προλαλήσαντες ότι ο Τζάκσον είναι μια αστοχία, μάλλον εκ πρώτης όψεως, ακριβώς διότι κάτι διαφορετικό χρειαζόταν. Μέχρι να δούμε το αντίθετο, αν και εφόσον να το δούμε. Το μπάσκετ έχει αλλάξει και καμιά φορά αλλάζει και με τρόπους που δυσκολευόμαστε να το διαβάσουμε εμείς που είμαστε απ' έξω. Εγώ νομίζω ότι περίπου το ίδιο πράγμα που είπε και ο Γιώργος, ότι ένα κλειδί είναι οι παίκτες που ξέρουν τα κατατόπια και που έχουν ζήσει την ομάδα από μέσα να βγουν μπροστά αφήνοντας στην άκρη την απουσία του ηγέτη. Να μοιραστούν δηλαδή το ρόλο του ηγέτη μερικοί και αγωνιστικά και πνευματικά. Και αυτοί δεν μπορεί να είναι παρά τρεις Έλληνες, βασικά ο Παπαπέτρου και σε δεύτερο βαθμό ο Μίτογλου και ο Παπαγιάννης. Και οι δύο γκάρντι, οι οποίοι νομίζω ότι θα είναι το βαρόμετρο του Παναθηναϊκού σε βάθος χρονιάς. Δηλαδή, ο Νέντοβιτς που κάτι γνώμη μου μπορεί να βγει πρώτος χώρος της Ευρωλίγκας, αλλά ίσως ο Παναθηναϊκός ζητάει και κάτι διαφορετικό από αυτόν. Και ο Σάντρος που προφανώς δεν είναι ο κλασικός άσος, όπως θα υπομειστεί μερικές φορές. Σίγουρα δεν είναι ο κλασικός άσος. Θα του ζητηθεί να κάνει περισσότερα πράγματα από αυτά που έχει συνηθίσει να κάνει, αλλά που τελικά. Αυτός μπορεί να είναι το ανάχωμα στην άμυνα, αυτός μπορεί να είναι ο γκάρτ που βοηθάει στα rebound, αυτός μπορεί να είναι που θα προσθέσει λίγη αρμονία ξενόφερτη στα αποδυτήρια. Γενικά ένα πολύ δύσκολο στοίχημα ο φετινός Παναθηναϊκός. Δεν διαφωνώ ότι οι προδιαγραφές του είναι για να πάει γύρω στη 10η-12η θέση, αλλά μελετώντας και τις άλλες ομάδες βλέπω ότι δεν είναι και τόσο πολλά τελικά τα θηρία και πάντως δεν είναι και τόσο πολλές οι ομάδες οι οποίες έχουν de facto από κάτω τις ελληνικές. Αφήνω τον Ολυμπιακό για επόμενο κεφάλαιο, τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι πάρα πολλές ομάδες που είναι ξεκάθαρα καλύτερες από τον Παναθηναϊκό εφόσον αυτός ρολάρει. Διαισθάνομαι ότι αυτές τις 5-6 πρώτες αγωνιστικές, αν βγάλει δύο καλά αποτελέσματα ο Παναθηναϊκός ή καλές εμφανίσεις, μπορεί να ρολάρει καλύτερα στην πορεία. Λοιπόν, εγώ θα διαφωνήσω με τον Νίκο στο τελευταίο του κομμάτι, στην τελευταία αποστροφή του λόγου του, ότι δεν είναι πολλές οι ομάδες που βρίσκονται πάνω από τον Παναθηναϊκό. Ωστόσο. Δεν είναι πολλές που βρίσκονται ξεκάθαρα πάνω από τον Παναθηναϊκό. Ναι, που να έχουν απόσταση από τον Παναθηναϊκό. Ωστόσο, θα αποδώσω το δέοντας σεβασμό στη φιλοσοφία του Παναθηναϊκού, βάσει της οποίας χτίστηκε το ρόστερ της φετινής σεζόν, με δεδομένες τις συνθήκες που όλοι γνωρίζουμε, την αποχώρηση της οικογένειας Γιανακόπουλου, το γεγονός ότι είναι άδειες οι κερκίδες, δεν υπάρχουν έσοδα, που ήταν ένα μεγάλο ποσοστό των εσόδων του Παναθηναϊκού. Η προσέλευση των φιλάθλων της ομάδας. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν πήγε με βάση τα έσοδά του να φτιάξει μια τίμια ομάδα χωρίς να κάνει καμία οικονομική υπέρβαση και το γεγονός ότι αυτή τη δουλειά ανέλαβαν να την κάνουν ο Φραγκής Σαββέντης και ο Δημήτρης ο Διαμαντήτης, δύο παιδιά σύμβολα για την Παναθηναϊκή οικογένεια αλλά και για το ελληνικό μπάσκετ βγάζουν σοβαρότητα όλο αυτό το project. Τώρα από εκεί και πέρα
οι επιλογές δεν πείθουν τόσο πολύ, ώστε να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο αξιοπρεπής, γιατί αυτή τη λέξη χρησιμοποίησε. Και ο Αλβέρτιο Διαμαντίδης. Και αξιοπρέπεια για την ιστορία του Παναθηναϊκού είναι σίγουρα είσοδος στην οκτάδα. Ωστόσο, μια χρονιά εκτός play-off, υπό τις δεδομένες συνθήκες, δεν θα είναι και δα η καταστροφή. Εγώ εκεί βλέπω τον Παναθηναϊκό, τον βλέπω να παλεύει να φτάσει στην 8η θέση, αλλά να μην τα καταφέρνει. Αυτό από τη μία και από την άλλη, μια στοιχειοθέτηση αγωνιστική έχει να κάνει με το ότι όταν ο καλύτερος και ο πιο ποιοτικός σου παίκτης μέχρι αποδείξεις του εναντίου είναι ο Νέντοβιτς, ο οποίος θα ήταν ένας δεύτερος, τρίτος, τέταρτος καλός παίκτης σε μια ομάδα πρωταθλητισμού. Δεν θα συμφωνήσω. Ο καλός Νέντοβιτς δεν θα συμφωνήσω αυτό που λες. Εντάξει, δεν το λέω για να συμφωνήσεις. Πολύ γαμμένο. Λοιπόν, θεωρώ ότι δεν μπορείς να περιμένεις πάρα πολλά πράγματα. Απλά να προσθέσουμε κάτι που είναι σημαντικό, ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να είναι στις τρεις ομάδες με το χαμηλότερο μπάτζετ της Ευρωλίγκας. Σίγουρα. Πού θα φτάσει ο Ολυμπιακός, Γιώργο? Πριν το Κωνσταντίνος, πιστεύω ότι την πορεία του έκανε ο Παναθηναϊκός πέρσι φέτος θα την κάνει ενδεχομένως Ολυμπιακός. Θεωρώ ότι... Μιλάμε πολύ στο γραφείο τις προηγούμενες μέρες. Όχι, θεωρώ ότι όντως ο Ολυμπιακός φέτος φαίνεται ιδιαίτερα ενισχυμένος, ειδικά με την παρουσία του Κώστα Σλούκα που να ανεβάζει όχι ένα αλλά δύο επίπεδα πάνω σε σχέση. Καλά, ειδικά με πέρσι, δεν το συζητάμε. Έτσι. Έχει την εμπειρία και την τεχνογνωσία του Σπανούλη, του Πρίντεζη, του Μπαρτζόκα από τον Μπάγκο, ο οποίος με την έλευση του πέρσι έδειξε ο Ολυμπιακός ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο σε σχέση με αυτό που είχε δείξει στο πρώτο μισό της σεζόν. Έχει κάνει κάποιες κινήσεις, τις οποίες βέβαια περιμένουμε να τις δούμε. Είναι παίκτες οι οποίοι δεν έχουν δοκιμαστεί στην Ευρωλίγκα, όπως είναι ο Χάρισον, όπως είναι ο Μάρτιν. Είναι παίκτες EuroCup. Ήταν παίκτες EuroCup, τώρα θα μπορέσουν να γίνουν και παίκτες. Ναι, ναι. Τώρα που μιλάμε. Έχουν τις προδιαγραφές όμως να γίνουν. Ναι. Αυτό θα το δείξει βέβαια το παρκέ. Θέλω ότι ο Ολυμπιακός ότι έχει όλες τις δυνατότητες, ειδικά άμα κάνει και ένα καλό ξεκίνημα μέχρι κάποια αγωνιστική. Τον ευνοεί το πρόγραμμα σχετικά. Σε σχέση του Παναθηναϊκού είναι καμία σχέση. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός. Πια από κουτσά στραβά, δεν πιστεύω ότι θα είναι κουτσά στραβά. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα μπει οχτάδα. Δηλαδή, πιστεύω ότι και το Φεβρουάριο-Μάρτιο μπορεί να είναι και 2-3 νίκες πάνω από την οκτάδα. Αυτή την αίσθηση έχω. Αυτή την αίσθηση που δίνει ο Ολυμπιακός. Ο Κωνσταντίνος θα πει τελευταίος. Θα τον περιμένει τον κόσμο, έτσι. Α! Διαφημίσεις πριν μιλήσω. Διαφημίσεις. Ναι, τις ακριβές διαφημίσεις. Όπως το ημίχρονο του Super Bowl που είναι τις ακριβές διαφημίσεις. Ο Ολυμπιακός συμφωνώ ότι θα είναι καλός. Πιστεύω ότι μπορεί να είναι και καλύτερος από όσο νομίζει ο μέσος φύλατος αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι έχει δύο πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με πέρσι και πρόπερσι, σε σχέση με τους αντιπάλους του επίσης. Το πρώτο είναι ότι απέκτησε έναν ηγέτη πρώτον αναμφισβήτητη της αξίας και δεύτερον που δεν χρειάζεται την παραμικρή περίοδο προσαρμογής. Γνωρίζει πολύ καλά τα κατατόπια, τους συμπαίκτες, τους περισσότερους τουλάχιστον, το πρόγραμμα, τα αφεντικά, τον προπονητή, την ομάδα γενικά. Μπήκε στο γήπεδο ο Σλούκας, φόρεσε τη φανέλα τη γνώριμη και στο μυαλό του έχει εξ αρχής ότι αυτή είναι η ομάδα του. Και είχε αποφασίσει να γυρίσει στο Μιρά πριν καλά-καλά τελειώσει η σεζόν, από ό,τι φαίνεται. Είχε σφινώσει στο μυαλό του για τα καλά. Ξέρει λοιπόν και το βάρος της φανέλας, ξέρει και την πίεση που λέει ο Κωνσταντίνος. Δεν είναι ούτε ξενόφερτος, ούτε καν κάποιος Έλληνας που δεν έχει πατήσει ποτέ αυτό το συγκεκριμένο παρκέ και φορέσει συγκεκριμένη φανέλα. Το δεύτερο είναι ότι σε αντίθεση με πέρυσι και πρόπερσι, ο Ολυμπιακός έχει μια σαφή φιλοσοφία αγωνιστική. Τη σφραγίδα του προπονητή του και παίκτες οι οποίοι στα μέτρα των οικονομικών δυνατοτήτων ταιριάζουν πολύ καλά σε αυτό που έχει το μυαλό προπονητής, αφού ο ίδιος τους διάλεξε. Όλα αυτά δείχνουν ότι χωρίς ιδιαίτερο κλειδονισμό πάει να περάσει και στην επόμενη μέρα ο Ολυμπιακός. Το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο παράπλευρο στοίχημα το να απογαλακτιστεί από το να είναι η ομάδα του Σπανούλη και του Πρίντεζη. Φέτος, με το πρώτο δείγμα γραφής και διαβάζοντας το ρόστερ του, δίνει την εντύπωση ότι για πρώτη φορά δεν είναι απαραίτητα η ομάδα του Σπανούλη και του Πρίντεζη. Ότι είναι η ομάδα του Σλούκα, η ομάδα του Μπαρτζόκα, η ομάδα που θα παίζει αυτό το συγκεκριμένο πράγμα. Τώρα, αν όλο αυτό φέρει και τα αποτελέσματα που θα δείχνουν μια κάποια υπέρβαση, πιστεύω και εγώ ότι ο Ολυμπιακός θα προσγειωθεί γύρω στην έκτη θέση. Πριν δώσω τη σκητάλη στον Κωνσταντίνο Μελάγκες, λοιπόν, που είναι και ο καθήλυνα αρμόδιος για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού στον Γκαζέτα, εγώ θέλω να σταθώ σε τρία σημεία. Το πρώτο είναι ότι
Ο Ολυμπιακός ήταν η ομάδα με την μικρότερη αθλητικότητα στην περσινή Ευρωλίγκα και φέτος κανείς δεν μπορεί να πει ότι του λείπει η αθλητικότητα. Έχει προσθέσει στο δυναμικό του παίκτες που του δίνουν αυτή την δυνατότητα και την ταχύτητα και την έκρηξη και γενικότερα τα αθλητικά προσόντα. Ένα πλεονέκτημα. Το δεύτερο πλεονέκτημα, το οποίο το θεωρώ πολύ σημαντικό, είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει την πολυτέλεια να έχει 25 λεπτά και παραπάνω τον Σλούκα στο παρκέ ως general κουμανταδόρο και από εκεί πέρα το Σπανούλι να έρχεται από τον πάγκο για 15 minus λεπτά. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει φάει με το κουτάλι την Ευρωλίγκα, ξέρει να διαβάζει τα παιχνίδια μέσα στο γήπεδο και έξω από το γήπεδο και νομίζω ότι ακόμα και η μεταξύ τους χημεία όταν θα παίζουν, τα λίγα λεπτά που θα παίζουν μαζί, θα είναι τεράστιο πλεονέκτημα. Το τρίτο είναι ότι παρότι ο εφετινός Ολυμπιακός έχει πολλά νέα πρόσωπα, δεν ξέρω, 9 είναι νομίζω. Με τους τρεις πέρυσι που δεν έπαιξαν πολύ. Ναι, μπορεί να πει κανείς ότι έχει ένα σταθερό κορμό Ελλήνων παικτών, αν προσθέσουμε τον Λαρετζάκη, τον Χαλαμπόπουλο και τον Κόνιαρη, ο οποίος ήταν από πέρσι ο Κόνιαρης και ο Χαλαμπόπουλος από τα μέσα της σεζόν. Όπου η αλήθεια είναι ότι μια ομάδα με 7-8 Έλληνες, ας βάλουμε και τον Βεζέκοφ μέσα, καταφέρνει να προσαρμόσει και να βάλει στις ράγες και τους ξένους, που κακά τα ψέματα οι περισσότεροι ξένοι του Ολυμπιακού είναι πρωτάριδες σε αυτή την Ευρωλίγκα. Δηλαδή είναι παιδιά τα οποία θα ζήσουν για πρώτη φορά το συγκεκριμένο υψηλό επίπεδο. Από εκεί πέρα θεωρώ ότι με όλα αυτά ο Ολυμπιακός θα καταφέρει να κάνει 2-3 βήματα μπροστά και θεωρώ ότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα είναι στα play-offs. Όχι όμως τόσο εύκολα όσο πιστεύει ο Νίκος, δηλαδή στην έκτη θέση. Εντάξει, ουσιαστικά τα βάζω όλα, δεν έχω πολλά να πω. Ο στόχος του Ολυμπιακού είναι ίσως στα play-off, πιστεύω θα τα καταφέρει, είτε εύκολα είτε δύσκολα. Η ομάδα, εκτός από τα πλεονεκτήματα που αναφέρατε εσείς, εγώ θέλω να προσθέσω την εμπιστοσύνη. Επειδή ένα πρόβλημα πολλά χρόνια τώρα του Ολυμπιακού ήταν η ανυπομονησία του κόσμου, η ευκολία με την οποία κατέκρινε, θεωρώ ότι η αύξηση του Μπαρτζόκα έχει λύσει σε σημαντικό βαθμό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο κόσμος εμπιστεύεται τον Μπαρτζόκα. Ξέρει ότι ακόμα κι αν στραβώσει ένα μάτς, δεν πειράζει, στο επόμενο θα ανακάμψει. Για να καταφέρει ο Ολυμπιακός το στόχο των play-off, θα πρέπει να δούμε και στην πράξη τα λόγια. Όπερ, αυτή η σκληράδα που τόσο πολύ έχει λείψει την τελευταία διετία, τριετία στην άμυνα και αυτό το φημισμένο DNA, το αφιούμενα, χάσο κλπ. Να το δούμε και στην πράξη. Αστερίσκο μεγάλο για μένα, αρκεί η ομάδα να είναι υγιής. Βέβαια, αυτό σημαίνει σε όλες τις ομάδες, δεν είναι μόνο του Ολυμπιακού επιθυμία. Αλλά λίγο περισσότερο στον Ολυμπιακό, βέβαια και αναλόγως αν χτυπήσει ένα από τα δύο πεντάρια θα υπάρξει πρόβλημα. Η πείρα των δεκαετιών με έχει διδάξει ότι τα... Έχουμε να έχουμε από το 2017, έτσι, από την Κωνσταντινούπολη. Ναι. Η πείρα λοιπόν δεκαετιών με έχει διδάξει ότι τα play-off έχουν δική τους ζωή. Έχουν δικό τους, μια δική τους φούσκα, για να το πούμε, την ορολογία των ημερών. Ότι τα προγνωστικά του Οκτώβρη ή η πραγματικότητα του Γενάρη ή και του Μάρτη ακόμα δεν καθρεφτίζεται απαραίτητα στον πόλεμο των 10 ημερών που είναι τα play-off. Οπότε θα... το πρώτο στίγμα είναι να μπει η ελληνική ομάδα στα play-off. Είπαμε στην προηγούμενη συζήτηση ότι ο Ολυμπιακός έχει σοβαρές πιθανότητες. Ναι. Ας πούμε ότι έχει και ο Παναθηναϊκός κάποιες. Δεν θα ξέγραφα τον Ολυμπιακό απέναντι σε ποια αναποδοχή. Στην Αρμάνη, με μειονέκτημα. Στην Αρμάνη, στη Μακάμπη. Κάτω μειονέκτημα, έδωσε το θεωρούμε δεδομένο. Δεν θα είπα ότι ομάδα. Δεν θα ξέγραφα τον Ολυμπιακό απέναντι σε κάποια ομάδα που δεν ανήκει στον κύκλο των μεγαθυρίων. Ρεάλ, αλλά... Μπάρτσα, Τσεσκά. Εφές. Βέβαια, για να γλιτώσει κάποιος αυτούς... Τώρα το ξανασκέφτεσαι, αδερφέ. Για να γλιτώσει κάποιος αυτούς... Δεν θα έχουμε ομάδες απέναντι. Τώρα το ξαναμετράω, δεν θα έχουμε. Απ' την άλλη, Miami Heat. Γιώργο. Κι εγώ δεν το βλέπω, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή και... Εκτός αν είναι το Ολυμπιακός και το Παναθηναϊκός,
ξέρω εγώ, κάνουν απίστευτες σεζόν μας, βάλουν τη γυαλιά σε όλους και από εκεί και πέρα είτε, είναι, είτε παίξει με τη ΣΕΚΑ, είτε παίξει με κάποιος με τη Ρεάλ, είτε με την Μπαρτσελόνα που είπε και ο Νίκος, είτε με την ΕΦΕΣ, δεν δίνω καμία τυχή, με την Αρμάνη. Δεν το βλέπω εγώ. Εσύ, πώς θα δείτε. Εγώ δίνω ένα 10% στον Ολυμπιακό, με την προοπτική να μην, θεωρώ δεδομένο θα, αν παίξει, θα παίξει με μειονέκτημα έδρας, να μην αντιμετωπίσει Μπαρτσελόνα και Τσεσκά. Εγώ θα αφήσω ένα παράθυρο πολύ μεγάλο για την Αρμάνη Μιλάνο, λόγω νοοτροπίας. Και προπονητή. Και προπονητή. Θα αφήσω ένα μεγάλο, ένα μικρότερο παράθυρο στην ΕΦΕΣ, ξεκάθαρα μόνο λόγω σε εισαγωγικά κόμπλεξ. Ελαφριά φανέλα που λέει. Ναι, 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 αυτό, αυτό. Δηλαδή αυτό, μπορεί να λυγίσει. Αλλά πέρσι μπασκετάρα έπαιζε. Πέρσι. Η καλύτερη ομάδα είναι και φέτος. Και θα αφήσω και ένα άλλο παράθυρο σε Ρεάλ, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα είναι μετά Καρπάτσο Ρεάλ. Ναι, σωστό. Εγώ με τις δεδομένες συνθήκες των playoffs που ξέρουμε, θεωρώ ότι ζητείτε ένα θαύμα, ζητείτε ελπής και σε αυτή την περίπτωση η θετική απάντηση βρίσκεται στην επόμενη, μέσα στο βέβαια της επόμενης χρονιάς. Εδώ είμαστε. Λοιπόν. Ξεκινά εσύ, Αντώνη. Έχει ξεκινήσει εγώ. Όχι, ξεκινά εγώ. Τσέχω εύκολα. Τι ίδιες έχουμε. Μπαρτσελόνα. Τσεσκά. Εφές. Ρεάλ. Με Καμπάτσο. Παύλα Μακάμπι. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει αυτό. Μπαρτσελόνα, Εφές, Τσεσκά νομίζω ότι είναι τα πιο ξεκάθαρα φαβορί. Και η Ρεάλ αν έχει τον Καμπάτσο. Δεν έχει τον Καμπάτσο. Δεν τον είναι απόλυτα δεδομένο ότι θα φύγει. Αν δεν έχει τον ηγέτη τη και δεν τον αντικαταστήσει επάξια. Θα τον εγκαταστήσει. Δεν υπάρχει αυτό να εγκαταστήσει. Ναι, αλλά άλλο, όποιον και αν πάρει δεν μπορεί να είναι το ίδιο. Άμα πάρει 5 εκατομμύρια ευρώ. Καρδιά, η ψυχή τη ομάδα ο Καμπάτσο. Άλλωστε έχει το τελευταίο δείγμα γραφή τη Ρεάλ πέρσι δεν ήταν και πολύ πιστικό όταν έχασε το πρωτάθλημα πλήρη στην Ισπανία. Αν η Ρεάλ είναι μια Ρεάλ που θα έχει κατέβει ένα σκαλοπάτι, νομίζω ότι ανοίγει πεδίο δόξης για τη Μακάβη, για το Μιλάνο. Την Αρμάνη κανείς, αυτό το ό,τι πάει και το σιωπή. Την ψήφισα για πιθανή έκπληξη της χρονιάς. Έχω καεί πολλά χρόνια. Αφού την ψήφισα για πιθανή έκπληξη της χρονιάς, είμαι υποχρεωμένος να την βάλω και αυτή μέσα στο μέτρημα. Πάντως, Μπαρσελόνα, Τσεσκά και Εφές, δεν βλέπω τρόπο να μην πάνε στην Πολωνία. Λέει ο Γιώργος τελευταίος. Το ίδιο πάνω τα παιδιά. Ρεάλ, Μπαρσελόνα, Τσεσεκά, Εφές σίγουρες και πιστεύω και η Ρεάλ. Γιατί και να φύγει ο Καμπάτσο πιστεύω θα αντικατασταθεί επαξία. Αν όχι επαξία, με έναν παίχτη αξίας. Εγώ θεωρώ Τσεσεκά σίγουρα μετά από εκεί και πέρα Μπαρσελόνα, Εφές. Και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι κάποια έκπληξη θα γίνει. Θεωρώ αρκετά γυρασμένη την Ρεάλ. Με δεδομένο ότι θα έχει φύγει και ο Καμπάτσο από τον Ιανουάριο και μετά. Ούτως ή άλλως έχει αποφασίσει να μετακομίσει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Οπότε θα πάω κι εγώ κάπου μεταξύ Μακάμπι. Την Αρμάνη δεν την πιστεύω. Δηλαδή δεν την πιστεύω όχι λόγω του ότι δεν πιστεύω τον προπονητή όπως είπε ο Κωνσταντίνος και ο Γιώργος. Ίσα ίσα που έχει κάνει πολύ καλές μεταγραφές και οι φετινές της προσθήκες δείχνουν ότι μπορεί να δημιουργηθεί μια καλή μαγιά. Αλλά ρε αδερφέ, δεν σε έχει πείσει αυτή η ομάδα όλα αυτά τα χρόνια. Φέτος έχει αύξηση στο μπάτζετ της. Ότι έχει την νοοτροπία, θεωρώ ότι το πρόβλημα είναι στην νοοτροπία της ομάδας, του οργανισμού. Να πω. Κυρία, να πω. Κυρία, να πω. Η ΕΦΕΣ. Νομίζω ότι θα είχε έρθει η ώρα της αν δεν υπήρχε η πανδημία. Το ακούμπησε και την προηγούμενη χρονιά στη Βιτόρια. Δεν έκανε ουσιαστικά αλλαγές. Αυτό είναι υπέρ της, κατά την γνώμη μου. Στο τωρινό κλίμα έχει ουσιαστικά την ίδια ομάδα χωρίς την παραμικρή απώλεια και με μικρές ενισχύσεις, δεν βλέπω γιατί όχι. Είναι η ώρα της. Ελπίζω ότι είναι, θα ήθελα να είναι και η ώρα της. Διότι έχουν κάνει μια προσπάθεια τόσων ετών, με επιμονή, με υπομονή, με χρήμα, με φιλοδοξία, τους αξίζει. Εγώ θα πάω με τη Τσεσεκά. Καταρχήν γιατί είναι μια ομάδα η οποία δεν παίρνει πάρα πολλά από τον κόσμο της, στο γήπεδο της. Περισσότερο με θέατρο είναι, παρά
Θα έχει πάντως κόσμο. Θα είναι από αυτές που θα, θα είναι από αυτές που θα έχουν κάποια ποσόστοση φιλάθλων. Όμως ο κυριότερος λόγος δεν είναι μόνο η ποιότητα και οι δύο πολύ σημαντικές μεταγραφές που έχει κάνει, αλλά και ο προπονητής της, ο οποίος είναι για 7η χρονιά, αν δεν κάνω λάθος, στον πάγκο της από το 2014. Ο σημαντικότερος λόγος για μένα είναι το γεγονός ότι η ΤΣΣΚΑ σε αυτή τη δύσκολη σεζόν, με τις δύσκολες μετακινήσεις, με τους περιορισμούς αναφόρα σε χώρα λόγω της πανδημίας, έχει τη δυνατότητα να κινείται με δικό της αεροπλάνο. Αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην Ευρωλίγκα. Όταν παραδείγματος χάρη ο Παναθηναϊκός αναγκαστεί να ταξιδέψει 2 μέρες μέσω Λονδίνου για να πάει στα περίχωρα της Μόσχας να παίξει με την Χίμκι. Για την ΤΣΣΚΑ δεν είναι πρόβλημα αυτό. Συνδυασμό με το ταλέντο, την ποιότητα. Έχουμε φτάσει στο Final Four όμως. Δηλαδή στο Final Four θα πάνε όλες με τσάρτερ εκεί πέρα στην κορονοϊά. Ναι, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή αυτή η ομάδα που μου κάνει κλικ για να έχει την πιο σταθερή πορεία στην Ευρωλίγκα από το ξεκίνημα είναι η ΤΣΣΚΑ. Εγώ πιστεύω ότι από τον Φεβρουάριο και μετά η Μπαρτσελόνα θα έχει τεράστια διαφορά σε σχέση με τις άλλες ομάδες που θα βλέπουμε. Αν δηλαδή ο Γιασκεβίτσιος καταφέρει το εξής ένα πράγμα, να τους πείσει ότι παιδιά δώστε λίγο την παλίτσα στο συμπαίκτη σας, γίνεται λίγο πιο ομαδική. Υπάρχει μια κομμάτια που δίνει, αλλά... Η Μπαρσελόνα είναι το φαβορί για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. 100-0. Μπαρσελόνα. Για ένα χρόνο ή για βάθος χρόνου. Πρώτη μου επιλογή. Θέλω να πω... Μέχρι και ο Τσίγκας της άσκεψης. Θέλω να πω ότι είναι λίγο στρεβλή η ερώτηση. Μπορεί να απαντηθεί. Για ένα χρόνο, Νίκο. Για ένα χρόνο. Για να πάρω φέτος το ευρωπαϊκό. Για να πάρεις φέτος το ευρωπαϊκό. Το Λάρκιν. Πάρα πολύ. Στην κατάσταση που βρίσκεται. Γιατί. Δεν την έχουμε δει, από χειρουργείο είναι. Δεν έχει παίξει. Αυτό να μου πεις. Τον υγιή Λάρκιν όπως έπαιξε πέρσι. Τον Λάρκιν. Να πατήσει ένα κουμπί και να γίνει όπως γίνεται στο PlayStation. Διότι αυτό που έπαιξε πέρσι ο Λάρκιν ήταν από άλλο πλανήτη. Δεν ήταν. Από τον πλανήτη Ευρωλίγκα, εδώ που τα λέμε. Μάλιστα. Εγώ Φακούντο Καμπάτσο. Γιατί. Γιατί είναι ο κλασικός σπαστατ στην άμυνα που μπαίνει, χαμηλώνει κάτω μέσα στα πόδια σου και αυτά. Είναι εκπληκτικός δημιουργός. Σκοράρει με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Κάνει τους συμπαίκτες του καλύτερους. Αλλάζει τη δίνεια αναμέτρησης. Πορώνει τον κόσμο. Και παρουσιάζει για τρομερή βελτίωση χρόνο με τον χρόνο. Από όλα, είναι δηλαδή, ναι, Καμπάτσο. Τη χρονιά που το πήρε η Ρεάλ με τον Τόντσιτς στο Βελιγράδι, ο Καμπάτσο ήταν ο τρίτος playmaker. Mm-hmm. Τώρα ποιος τρίτος playmaker. Τώρα είναι top 3 στην Ευρωλίγκα. Γιώργο. Νίκ. Νίκ, γιατί. Γιατί. Βάζει πολλά τρίποτα. Πέρυσι. Ωπα, ντροπή. Ντροπή. Νίκ, παίρνει 2-3 παίκτες να παίζουν pick and roll και καλή νύχτα μετά. Την μπάλα συνέχεια. Και τον παίζει άντερ τον Νίκ. Και κάνει το pick and roll. Και καλή τύχη μετά. Δεν θα στάρει μετά. Δεν θα στάρει μετά. Στο pick and roll θα παίζει άντερ. Θα δει φέτο τον καιρό. Έχει το Χίγκερ στα δεξιά, έχει το Μύρο τη αριστερά. Θα δει φέτο τον καιρό. Θα είναι εκεί. Έχει κάνει και κασκαρίκε με στο καλοκαίρι. Έτσι. Όχι, εντάξει, να. Εγώ. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στο γενικά στον κατάφυγο τρόπο του παιχνιδιού του. Ασχέτω το τρόπο. Εγώ δεν διαφωνώ καθόλου με την προσέγγιση του Κωνσταντίνου και εμένα μου αρέσει πολύ ο Καμπάτσο για όλου αυτού του λόγους της πολύπλευρης γενικότερα προσφοράς του στο παιχνίδι. Ωστόσο, επειδή μου αρέσει το επιθετικογενές μπάσκετ, θα πήγαινα κάπου ενδιάμεσα σε Σλούκα και Ντιλέινι. Και επειδή ο Ντιλέινι είναι λίγο πιο έτσι, αθλητικός, λίγο πιο δυνατός και θυμίζει λίγο τις εποχές του... που το μπάσκετ ήταν λίγο πιο πίσω, που υπήρχαν αυτοί οι shooting guards οι οποίοι έβαζαν τις σαραντάρες και τους απολαμβάναμε κτλ. Θα πήγαινα με τον Delaney, αλλά φυσικά θα τον πλαισίωνα με τους κατάλληλους παίκτες, ώστε να μπορέσει να του τραβήξουν και κάποια στιγμή και το χαλινάρι. Αρκεί να τον πλήρωνες πριν λήξει το... η ημερομηνία πληρωμής. Είπαμε. Λεφτά, γιατί αλλιώς δεν θα παίξει καθόλου. Δεν θα κατέβει να παίξει. Και θα το μάθαινε και όλος ο κόσμος από το Twitter, Ακριβώς. Το Σλούκα θα πω εγώ και για τους λόγους που εξήγησα νωρίτερα. Επειδή είναι μια μεταγραφή έτοιμη. Παίκτη δηλαδή, ο Καλάθης ας πούμε μπορεί να χρειαστεί χρόνο στην Μπαρσελόνα να μάθει τους συμπαίκτες, τον προπονητή, να μάθει η ομάδα αυτών κτλ. Ο Σλούκας δεν χρειάζεται να μάθει τίποτα. Είναι ένας παίκτης πρώτης γραμμής, πήγε σε μια ομάδα την οποία γνωρίζει πολύ καλά και τον γνωρίζει η ίδια πολύ καλά και είναι έτοιμος να προσφέρει αυτά που μπορεί να προσφέρει. Από αυτή την άποψη νομίζω ότι είναι η μεταγραφή της χρονιάς στην Ευρωλίγκα. Τόκο.
Συγγένεια. Και εγώ εκεί είμαι. Αλλά γιατί? Θεωρώ ότι ήταν ο παίκτης που έλειπε από την ΤΣΕΚΑ όλα αυτά τα χρόνια. Ο Σεγγέλια. Δηλαδή, αν είχε κάπου πόνο για την ΤΣΕΚΑ όλα αυτά τα χρόνια, θεωρώ ότι ήταν στη θέση του Σεγγέλια. Και έχοντα δίπλα του και τον Μιλουτίνοφ και στην περιφέρεια και τον Τζέιμς που εξώ από τον σκοράρι ξέρει και πολύ καλά και να πασάρει, θεωρώ ότι θα κάνει το impact στην Ευρωλίγκα. Είναι ίσως ο πιο αθλητικός forward στην Ευρωλίγκα που μπορεί να παίξει και μέσα και έξω από το καλάθι και με πρόσωπο και με πλάτη. Ναι, ναι, ναι. Ολοκληρωμένος. Έχει με τον τρόπο με τον οποίο έπαιξε πέρσι, έδειξε ότι είναι έτοιμος πλέον για να φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο και νομίζω ότι γι' αυτό ακριβώς τον λόγο τον πήρε και ο Ιτούδης. Συμφωνώ και εγώ με τον Γιώργο για Τορνί και Σεγγέλια. Εγώ δύο επιλογές θα έχω. Η μία είναι ο Κώστας Λούκας. Γιατί θα είναι η μεταγραφή με τη μεγαλύτερη επιρροή στην ομάδα του, αλλά και σε αυτήν που άφησε. Σωστό. Και για τον ίδιο λόγο θα πάω με ένα ακόμη point guard, τον Νίκα Λάθη, για τους ίδιους ακριβώς λόγους. Δηλαδή, δυσαναπλήρωτο το κενό του στο που άφησε στον Παναθηναϊκό και θα βελτιώσει πολύ τους συμπαίκτες του. Διαβάζοντας το έτσι ανάποδα, του Καλάθη είναι η πιο. Η μεταγραφή με τη μεγαλύτερη επιρροή. Λίγο... Στην ομάδα που άφησε. Στο κενό που, σε ό,τι αφορά το κενό που αφήνει πίσω. Να πω πρώτος. Ναι. Λόγω αδυναμίας. Ναι. Νησάρας, Μπιτράστη και συνεχίστε. Τι έξω, χαίρε πολύ, έχει πάρει την πυροβλοκίνη τους. Ποιος πυροβλοκίνη τους έχει πάρει. Θα σου πω κάτι. Ο Σάρας, τον είδαμε... Ένα παίκτη πήρε. Ένα παίκτη έχει πάρει. Τι ομάδα έχει. Ναι. Εντάξει. Πυροβλοκίνη, τι όλοι. Ο Σάρας δεν χρειάζεται να... Το έργο του στις Αλγύριες... Με αυτούς τους πυροβλοκίνους δεν κάνει τίποτα πέσεις όμως. Άρα τι θα κάνει ο Σάρας, όχι η πυροβλοκίνητη. Κοίτα, ο Σάρας στη Ζάλγκυρης και έργο έδειξε και Final Four πήγε την ομάδα με αυτούς που είχε τότε. Και έχει... Έκλειξη είπαμε. Ποιος τι είπαμε. Όχι. Ποιος θα ξεχωρίσει. Ξεχωρίσει. Και θεωρώ ότι ο Σάρας πήρε φέτος την ευκαιρία που δικαιούταν να πάρει και πιστεύω θα κάνει τεράστια διαφορά στην Μπαρσελόνα. Δούμε μια Μπαρσελόνα τελείως διαφορετική. Εν καιρό, όχι από τη μια μέρα στην άλλη. Εγώ είμαι σίγουρος για τον Σάρας ότι θα κάνει τη διαφορά. Απλά θέλω να τον δώσω σε ένα κομμάτι που μέχρι στιγμή στην καριέρα του σαν head coach δεν υπήρχε. Που είχε να κάνει με τη διαχείριση προσωπικότητων που δεν είχε μέχρι τώρα στη Ζάλγκυρης. Και με το πρέπει που έχει. Και με το πρέπει που έχει και με το πόσο μεγαλύτερη είναι η δυναμική του οργανισμού της Μπαρτσελόνα, την οποία βέβαια γνωρίζει πάρα πολύ καλά γιατί υπήρξε σαν παίκτης δύο φορές στην καριέρα του. Θέλω λοιπόν να τον δω πώς θα αντιδράσει στους τσακωμούς που πιθανά να έχει με τον Μίροτιτς, με τον Καλάθη και γενικότερα. Πάντως, και είδαμε και τον Καλάθη δεν μανούριασε, δεν τη χάρισε. Ναι, κοίταξε, εμείς βλέπουμε ότι μανουριάζει ο Σάρας, δεν βλέπουμε τις αντιδράσεις των παικτών, ούτε μπορούμε να είμαστε μέσα στα αποδυτήρια για να ξέρουμε τι συζητάνε βρίζοντας τον προπονητή. Γιατί δεν υπάρχουν αποδυτήρια που οι παίκτες δεν βρίζουν τους προπονητές. Θέλω να σου πω ότι... Λοιπόν, αυτή τη διαχείριση δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να μανιπουλάρει ο Σάρας. Εκεί θέλω να δω πώς θα μπορέσει να τα καταφέρει, γιατί στο μπασκετικό κομμάτι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι αρτίστας του αθλήματος. Άρα Σάρας και εσύ. Σάρας. Εγώ θα πάω με Πασκουάλ και Μπαρτζόκα. Πιστεύω ότι αυτοί οι δύο θα αλλάξουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τις ομάδες τους, θα τις βελτιώσουν, θα δούμε μπάσκετ της δικής τους σφραγίδας, θα δούμε παίχτες που είχαν συνηθίσει να παίζουν διαφορετικά, να παίζουν διαφορετικά και χωρίς να κρίνω το αποτέλεσμα που συμφωνώ μαζί σας ο Γιασκεβίτσης που έχει ένα προβάδισμα. Γιατί έχει πολύ καλύτερα υλικά. Ακριβώς, αλλά νομίζω ότι η μεγαλύτερη επιρροή στις ομάδες τους θα έχουν ο Μπαρτζόκας και ο Πασκουάλ. Πριν δώσουμε τον λόγο στον Νίκο να βάλουμε λίγο έντρικα στο τραπέζι, σημειώστε το. Ο Κωνσταντίνος Μελάγιας ουσιαστικά είπε ότι και η Ζενίτ και ο Ολυμπιακός ήταν στα πλέι-οφ. Έτσι δεν είπες. Ο Ολυμπιακός ήταν εκεί, ναι, ναι, ναι. Έχω βρει τις 7 ομάδες στο πλέι-οφ. Μάλιστα. Εκείνο που ξεχώρισε πέρσι με τον τρόπο του, θα ψηφίσω. Το Γιάννη Σφαιρόπουλο. Διότι η Μακάμπη του έκανε θαύματα στην περσινή σεζόν. Τηρουμένων των αλλαγών. Του έδιναν μια τράπουλα από την οποία έλειπαν πότε οι Άσοι, πότε οι Ριγάδες, πότε οι Βαλέδες. Συνεχώς τραυματισμοί. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να φτιάξει μια ομάδα που ήταν στα όρια της τετράδας όταν ξέσπασε η πανδημία και να πάρει και το πρωτάθλημα στο Ισραήλ παίζοντας με τα δεύτερα. Με 6-7 παίκτες, εκ των οποίων οι μισοί ήταν πιτσιρικάδες. Γιατί είναι διαφορετικοί κανονισμοί στο Ισραήλ. Ναι. Από τους τραυματισμούς όμως κυρίως.
Θέλω να πιστεύω, το ποντάρισμά μου είναι ότι αν η Μακάμπη μείνει υγιής, ο Σφερόπουλος θα είναι ο προπονητής της χρονιάς. Χωρίς να λέω ότι θα πάρει τον τίτλο ή κάτι τέτοιο. Δεύτερη επιλογή μου, γιατί έχω επιλέξει Μακάμπη για το Final Four. Ναι. Εγώ παραδέχομαι ότι τον ξέχασα. Και στην άκρη, ως υποσημείωση, βάζω ότι θα ήθελα να δω πρωταθλητή Ευρώπης στον Εργίνα Ταμάν, διότι τον αγαπάω. Τον αγαπώ. Εγώ έχω έτοιμη απάντηση. Και εγώ. Λεάντρο Μπολμάρο. Μπολμάρο λες εσύ, εγώ δεν λέω Μπολμάρο. Ο οποίος πιστεύω ότι θα πάρει πολύ περισσότερο χρόνο συμμετοχή φέτος στην Ευρωλίγκα με το Σάρας. Είναι ένας παίκτης που τα χαρακτηριστικά του ταιριάζουν στη φιλοσοφία του Σάρας. Και θεωρώ ότι είναι έτοιμος να κάνει το μεγάλο άλμα στην καριέρα του, γιατί από τη νέα χρονιά δεν αποκλείεται να είναι και στο draft του NBA. Εγώ ποντάρω Μπιμπέροβιτς της Φενέρ. Μπιμπέροβιτς. Να. Θα έχει χρόνο συμμετοχή, δεν έχω. Θα έχει. Παίζει. Παίζει και στα αφρικά παίζει. Έπαιζε δηλαδή. Μπιμπέροβιτς. Κοκόσκο, Μπιμπέροβιτς, όλα αυτά. Εγώ δεν θυμάμαι, σε φιλίζω τώρα, πόσο χρόνο είναι ο Γιαμπουσέλε. Είναι πιο μεγάλος. Πρέπει να είναι μεγάλος, γιατί πήγε NBA, κάτσε δύο χρόνια. Είναι πιο μεγάλος. Καλός παιδί, πολύ. COVID. Δεν πειράζει, πες το. Το Γιαμπουσέλε. Θα ήθελα να δω μια γεμάτη χρονιά του Άβδια στην Ευρωλίγκα. Αλλά ο Άβδια θα πάει στην NBA, γιατί θα είναι λότερη πιέχη κατά πάσα βεβαιότητα. Πραγματικά δεν ξέρω, ψηφίζω Λευκό. Θα ήθελα να δω κάποιον Έλληνα παίκτη οποιασδήποτε ηλικία, κατά προτίμηση. Και ο Παγιάννης, μάλλον και ο Μίτογλου. Μακάρι να είναι ο Μίτογλου να κάνει ένα βήμα παραπάνω. Μακάρι να είναι και ο Ντόρση. Από τρεις. Ένα σου πει. Τρεις είναι όλοι και όλοι. Πέντε είναι όλοι και όλοι. Τρεις θέλω να πω. Ξεκινάω εγώ, για να σκεφτείς. Κώστας Κούδας. Είμαι Μασούδα, λέγεις αυτό. Ένας από τους τρεις είναι και αυτός. Συμφωνώ, αυτή είναι η εύκολη απάντηση και η προφανής απάντηση. Γιατί... Κάτι δεν είναι προφανής, το Καλάθης. Αυτό να μου πεις. Είναι ο Ντόρση που είπες εσύ πριν. Είναι ο Μίτογλου. Κανονικά ο Σλούκας πάντως. Ο Σλούκας είναι ο ένας. Πάλι το αποσύρω. Πήγα από ένας που ήταν ηγέτης της ομάδας, αλλά και ο Καλάθης θα είναι. Σβήνουν όλα μέχρι τώρα, έτσι. Το συζητάμε μεταξύ μας. Τι πάντα σβήνεις. Πάμε να πει τίποτα. Ξεχάσα να σου πω ότι δεν σβήνεται τίποτα. Η εύκολη απάντηση θα ήταν ο Σλούκας. Απ' την άλλη δεν μπορεί κανένας να σβήσει το στοίχημα που λέγεται Νίκ Καλάθης στην Μπαρτσελόνα. Μιλάμε για τους δύο κουμανταδόρους εξιμισίας της εθνικής ομάδας. Βάζω στην άκρη του Γιάννη, έτσι άλλη συζήτηση. Αλλά όπως έλεγα και πριν, θα ήθελα να δω κάποιον νεότερο να ξεπεταχθεί τόσο πολύ που να λέμε στο τέλος της σεζόν μιλούσαμε για τον Καλάθη και ξαφνικά να που ο Μίτογλου, ας πούμε. Ξέρω, ας είναι ο Λαρετζάκης, δεν το βλέπω καθόλου με χρώμα κόκκινο ή πράσινο. Mm-hmm. Γενικά, επειδή το ελληνικό μπάσκετ πάσχει σε παίκτες πρωταγωνιστές πλέον ή θα πάσχει αύριο, μακάρι κάποιος να έρθει και να. Ας είναι ο Παπαπέτρου, ο οποίος είναι πολύ μεγάλο στοίχημα για τον Παναθηναϊκό. Εγώ αυτό να πω. Όλους τους είπα. Αν ξέχασα κανένα. Τον Πρίτεζε και τον Σπανούλη δεν είπα. Αυτό που λέει ο Παδογιάννης είναι δεν τους βλέπω να προκλίνονται εκτός και αν προκληθούν. Παπαπέτρου. Πιστεύω ότι για τον λόγο του ότι θα έχει έναν τελείως διαφορετικό ρόλο από τον Παναθηναϊκό. Θα είναι αρχηγός ομάδας, θα έχει περισσότερες ευθύνες πάνω του, θα έχει το ηγετικό του όλου πράγματος, θεωρώ, και το έχω γράψει κιόλας, οπότε είναι κάτι που το πιστεύω, ότι θα κάνει breakout σύζον φέτος Παπαπέτρου. Να διευκρινίσω το εξής, ότι επιλέγεις τον Παπαπέτρου συγκριτικά με οποιοδήποτε άλλο Έλληνα παίκτη, έτσι. Ναι, ακριβώς, με Έλληνα παίκτη. Θεωρώ ότι ο Παπαπέτρου και από στατιστικής πλευράς και από impact μέσα στην ομάδα πιστεύω ότι... Δηλαδή, τι νούμερο φαντάζεσαι ότι θα κάνει ο Παπαπέτρου. Τι νούμερο φαντάζεσαι ότι θα κάνει ο Παπαπέτρου. Τι νούμερο φαντάζεσαι ότι θα κάνει. 14 πόντους και 5 rebounds. Τα τέτοια πράγματα, ναι. Τέτοιο στυλ. 14 πόντους, 5-6 μεσόωρο αυτό. Ναι. Δεν είναι πολύ μακριά από αυτά τα νούμερα που είχε. Όχι, εντάξει, μακριά είναι. Σχετικά. Αλλά όμως θα φαίνεται η διαφορά μέσα στο παρκέ. Δεν είναι. Τα νούμερα δεν είναι για breakout season όμως. Η διαφορά σε σχέση με πέντε, τέλος πάντων. Εγώ θα πάω με τον Σλούκα. Νομίζω ότι η ερώτηση είναι για δύο παίκτες, βασικά. Για τον Καλάθη και για τον Σλούκα. Όσον αφορά τον παίκτη που θα έχει την καλύτερη παρουσία συγκριτικά με όλους τους υπόλοιπους Έλληνες. Γιατί και οι δύο παίκτες είναι οι ηγέτες των ομάδων τους. Ο Παπαπέτρου είναι αρχηγός. Και ηγέτης, ακόμα ναι. Δεν έχει γίνει ηγέτης. Πρέπει να το αποδείξει. Θα πάρει αν το αυτό το ρόλο. Βαφτίστηκε ηγέτης. Αν το αποδείξει ο Παπαπέτρου, που εγώ πρώτος
τον πιστεύω, διότι τα προσόντα που έχει είναι πραγματικά σπάνια. Απλά για μένα δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής στην καριέρα του να βγάλει αυτό το οποίο έχει στα χαρτιά. Εάν καταφέρει και το κάνει φέτος, σίγουρα θα μπει στην εξίσωση μαζί με τους άλλους δύο. Εάν δεν τα καταφέρει, τότε πιστεύω ότι ο Καλάθης με τον Σλούκα, ο Σλούκας με τον Καλάθη, θα παλέψουν σώμα με σώμα για το συγκεκριμένο άτυπο τίτλο. Από φλιαρία πήγαμε καλά πάντως και σήμερα. Τελειώσαμε όμως. Επιτέλους. Τελειώσαμε. Τώρα αρχίζουμε. Σε λίγες ώρες τζάμπο Ολυμπιακός. Μόλις τώρα αρχίζουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε το φετινό ταξίδι. Να είστε καλά. Ραντεβού στην επόμενη μπασκετοκουβέντα με την ελπίδα φυσικά να μετράμε νίκες στον ελληνικό ρομά. Gotta fight for the win. Devotion, devotion. Dig out all that passion right from within. Devotion, devotion. Feel that devotion in the seventh day. Devotion, devotion. Come on, let's go. I feel devotion.